Γεια χαρά gamers και καλώς ήρθατε στην 7η έκθεση Vintage Toys. 11 και 12 Μαρτίου στη Τεχνόπολη στο Γκάζι, η έκθεση επιστρέφει έπειτα από 3 χρόνια απουσίας πιο δυνατή από ποτέ, με 2 κτίρια, πάνω από 50 εκθέτες και άφθονα retro games, επιτραπέζια και συλλεκτικά. Ελάτε μαζί μας για να σας ξεναγήσουμε. Εδώ κερδίζουν όλα τα μεγαλύτερα. Ό,τι έχεις μεγαλύτερο με κερδίζεις. Και είναι 8. 4. Τα σκουπίζω όλα. Και τα πήρες όλα. Όλα. Και μπαίνω από πίσω. Άρε, ωραίο. Άσε ρε πονηρέ. Δεν θέλω να παίξω όλα μαζί. Εντάξει. Μπαίνοντας στην έκθεση, στο δεξί χέρι λοιπόν, βρίσκουμε ένα τεράστιο booth της Nintendo με Nintendo Switch για να παίξετε ή για να τσακωθείτε με τους φίλους σας στο Mario Kart. Στο κέντρο της αίθουσας κοσμούν 2 απίστευτα pinball, τα οποία θα πάμε να παίξουμε ευθύς αμέσως. Συγκεκριμένα έχουμε το Alien Poker και το Pinball Jump του 82. Κούκλες και μάγισσες λοιπόν εδώ πίσω στο πρώτο περίπτερο, το οποίο έχει μια πολύ εντυπωσιακή συλλογή από κούκλες, όπως βλέπετε σε όλα τα μεγέθη. Πόσα χρόνια μαζεύετε τη συλλογή σας? Δεν είναι τωρινή, είναι από το 1962, ήταν η συλλογή η μητέρα μου. Ναι, τη συνέχισα εγώ. Ποια είναι η πιο σπάνια κούκλα από αυτές εδώ? Από τις πρώτες της El Greco του 70. Κούκλα είναι. Από την έκθεση δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά και τα κόμικς. Πίσω μας βρίσκεται η Λέσχη Φίλων Κόμικς, η οποία έχει καταπληκτικά πράγματα, όπως βλέπετε, και μια τεράστια ποικιλία, τόσο σε κλειστά όσο και ανοιχτά κόμικς. Κάποια, όπως βλέπετε, είναι ακόμα στη σακούλα τους. Κάτι που σημαίνει ότι αυξάνει τη σπανιότητά τους. Από αυτά όλα η μεγαλύτερη αξία είναι τα Mighty Max. Και συνεχίζουμε με το αγαπημένο μας Console Club. Το αγαπημένο μας Console Club δεν έχει μόνο καινούριες κονσόλες, αλλά και από τις πιο παλιές. Πέρα από αυτά μπορείτε να βρείτε παλιά games, φιγούρες, συλλεκτικά και άλλα πολλά τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με τα games. Και δίπλα υπάρχουν και τα cartridges για να διαλέξετε ό,τι θέλετε να παίξετε αφού το φυσήξετε πρώτα. Και φυσικά ένα PS5 εδώ, το οποίο θα επιχειρήσουμε να κλέψουμε. Φίλησε να βάλε που ευχαριστούμε, ελάτε στο Παρμαδρόμιο, yay! Φυσικά μπορείτε να δείτε και το μέλλον σας στην έκθεση με το Know the Future with Oz Series. Oh. Με την ελληνική μετάφραση. Είναι πολύ ιδιαίτερο κομμάτι και πάρα πολύ σπάνιο. Και Flash Gordon, τα θέλω όλα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ούτε το Anime House, το οποίο δίνει το παρόν κάθε φορά στην έκθεση Vintage Toys. Για 7η χρονιά λοιπόν εδώ έχουμε collectibles σε διάφορες μορφές, σε φιγούρες, σε κάρτες, σε ζάρια D&D. Και έχουμε Yu-Gi-Oh! Demon Slayer, κάρτες Yu-Gi-Oh! Naruto! Οτιδήποτε γύρω από τα anime είναι εδώ. Έχουμε λοιπόν κάτι το οποίο λέγεται μαγική σβούρα. Ελάτε να δείτε γιατί. Oh! Γύρισε μόνη της! Και τις σβούρες αυτές τις φτιάχνετε εσείς? Μάλιστα. Σβουροποιείων λέγεται το μαγαζί σας. Σβουροποιείο, το ακίνητο, εφέσου 30, Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλετε να μας πείτε στο joytoy.gr τι ακριβώς εκθέτεται σήμερα? Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια, κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικά.
υπάρχουν πίστες που μπορεί το παιδί να δημιουργήσει ένα διόραμα. Πολύ ωραία. Οπότε αυτό που παρατηρώ εδώ είναι ότι πέρα από games έχουμε και εκμάθηση. Ακριβώς. Έχουμε εκπαίδευση και κυρίως οδηγική συμπεριφορά, ακριβώς, παιδιά. Ο χώρος περιλαμβάνει επίσης παιδότοπο που μπορούν να παίξουν τα παιδιά σας, ενώ εσείς θα βλέπετε τις 20 καταπληκτικές προσωπικές συλλογές των συλλεκτών μας. Το δεύτερο κτίριο είναι γεμάτο με arcade games, αλλά και ποδοσφαιράκια. Η έκθεση Vintage Toys συνεχίζεται και σήμερα στη Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ελάτε για να περάσουμε καλά. Και επίσης μην ξεχάσετε να φορέσετε το χαμόγελό σας και τη διάθεσή σας. Λέει Keanu Reeves. Ο πρώην. Πρώην δεν σημαίνει προηγούμενος, σημαίνει πρώην ζωντανός.